Κοσμέ, τι κάνετε? Καλή και ευλογημένη εβδομάδα να έχουμε. Περιμένω να μπείτε. Κάποιες το βρήκατε. Κάποιες. Θα δείτε τώρα. Ήτανε πραγματικά έκτακτο. Όταν λέμε έκτακτο, έκτακτο. Σκέψου, ήμουνα στο σχολείο μέσα. Γεια σου, Ανθή μου. Γεια σου, Γιώταρα. Γιώτα, βάστα. Γεια σου, Ελληνάκι μου. Γεια σου, Ρία. Έχετε καταλάβει ποιες θα έρθουν μαζί? Γεια σου, Άννα μου. Έχω πάρα πολύ χαρά. Γιατί από την πρώτη στιγμή που βγήκε αυτό το προϊόν, που έκανε... Γεια σου, κοριτσάρα μου, κορούλα μου, γλυκιά μου, βασίλισσα. Από την πρώτη στιγμή που βγήκε αυτό το προϊόν, που... Αυτό το προϊόν για να βγει, παιδιά, τουλάχιστον 1,5 χρόνο, το ξέρετε. Έκαναν να βγει, τέλος πάντων. Έχει συστατικά που θέλεις, έχει συστατικά που χρειαζόμασταν, έχει συστατικά που αγαπάμε, αλλά έχει και συστατικά από το μέλλον. Είναι ένα προϊόν που θέλω από την πρώτη στιγμή να κατοχυρώσουν την συνταγή. Και είναι ένα προϊόν ακόμα που και θα βραβευτεί και θα γίνει τεράστια συζήτηση και ντόρος σε Ελλάδα και εξωτερικό. Αυτό. Και το θέλατε σε ό,τι καλύτερο μπορούσαν να κάνουν και δεν θα τα πω εγώ, θα τα πούν οι Αμαζόνες. Έλα, έλα, έλα. Πάτε να μου αποσπάσετε πληροφορίες. Νόνο. Κάτσε να στείλω έτοιμα. Περίμενε. Θα στα πούν τώρα. Γεια σας. Περιμένουμε. Να το. Έλα, σε βλέπουμε τέλεια. Έλα, καλησπέρα σας. Καλό μήνα, καλό φθινόπωρο, καλή εβδομάδα. Και τι έκπληξη ήταν αυτή. Όλα, όλα. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Με υγεία. Καλή αρχή και στα σχολεία, στα παιδιά, σε λίγο καιρό. Έτσι. Να τρωθούμε κι εμείς, νομίζω. Δεν ξέρω αν τρωθούμε, τι θα γίνει, θα δούμε. Τρωθούμε, αλλά καλύτερα θα είναι. Είμαι με την Αγγελική. Δεν ξέρω αν θα λυτρωθούμε ή αν θα δυσκολευτούμε περισσότερο. Θα δείξει. Θα φανεί. Θα δείξει. Θα δείξει. Τι κάνετε, πώς είστε, ε? Καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Αφού βγήκαμε στο live. Σήμερα η μέρα είναι τρελή. Ένας πανικός. Θα καταφέραμε όμως, και όχι απλά θα καταφέραμε, ναι, όντως ισχύει όλοι. Τι ήρθαμε να κάνουμε εδώ? Μήπως είχαμε πάρα πολλά request για αυτό το νέο προϊόν, το Timeless Miracle, πώς χρησιμοποιείται και τι είναι, τι κάνει και τι άλλο καλύτερο μπορείτε να κάνετε, γιατί τώρα γυρίσαν όλοι από διακοπές. Έχουν ακούσει που το χρησιμοποιούν αρχάριοι, προχωρημένοι. Έχουν ακούσει για τα συστατικά, οι πιο παλιοί και οι πιο καινούργοι θα ενημερωθούν τώρα. Και πώς το έλεγε, κύριε Στέφανε, όχι, 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 μέχρι εκεί το ζαμπόν. Δεν φτάνουν τα χρήματα, κύριε Στέφανε. Λοιπόν, επειδή μας το ζήτησαν πάρα πολλές κυρίες και κορίτσια, έτσι και μέσα στο καλοκαίρι, αν μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο για το Timeless Miracle, αποφασίσαμε λοιπόν, μαζί με την Αγγελική σήμερα, να βγει μείον 30% αυτό το προϊόν, το συγκεκριμένο. Και επειδή είναι ο καιρός τώρα που όλοι θέλουν μετά τις διακοπές να κάνουν μια έτσι αποκατάσταση των βλαβών και τα λοιπά, και επειδή μιλάμε για ένα ιδανικό προϊόν για όλα αυτά, θα μας τα πει η Ανούλα σε λίγο. Οπότε, όσοι δεν καταφέραν να το πάρουν με την άλλη πολύ καλή προσφορά που είχαμε πάλι. Ήταν συν το όπλο πολυβόλο. Εκεί το Timeless Miracle κέρδινε δωρό το όπλο πολυβόλο μας. Κάνουμε τώρα με έναν άλλο τρόπο προσφοράς, ώστε να μπορέσουν να το πάρουν όλοι. Άρα, το Timeless Miracle είναι μείον 30% με μονομένο μόνο του και δωρεάν μεταφορικά. Πάρα. Ναι, δωρεάν μεταφορικά. Απίθανες λένε, ευχαριστούμε λένε. Η αλήθεια είναι ότι από την πρώτη στιγμή που έκανε την εμφάνιση του, βγαίνω να ψωνίσω. Καλά, βγες, αλλά ξαναέλα. Ναι, ναι. Θέλω,
Θέλω να σας πω ότι από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησε, ήθελαν κάτι καλύτερο να κάνετε, γιατί πάρα πολλοί κόσμος είχε προμηθευτεί από τον Black Friday και από την άλλη προσφορά το όπλο πολυβόλο, οπότε ήθελαν να πάρουν αυτό, αλλά ξέρετε πώς είναι η κατάσταση γενικά, όχι μόνο στην Ελλάδα μας. Οπότε χίλια ευχαριστούμε, αλλά το θέμα είναι τώρα όσοι το πάρουν και όσοι το εμπλουτίσουν στη ρουτίνα τους, θα ξέρουν τι έχει μέσα, θα ξέρουν πώς χρησιμοποιείται, θα ξέρουν πώς λειτουργεί, θα ξέρουν ότι σε μία εβδομάδα χρήσης έχουμε τα αποτελέσματα των ανθρώπων μας εδώ που σας εμπιστεύονται και σας αγαπάνε και λένε ότι τους φτιάξατε το δέρμα. Ναι, αυτό είναι απολυθινά σχόλια να πούμε και έτσι έχουν τύχει και εδώ στο live να τα πούνε κάποιες κοπέλες. Μπράβο. Οπότε πραγματικά τα αποτελέσματα είναι θεαματικά και εννοείται θα ξαναπούμε και από κλινικές μελέτες οι οποίες έχουν γίνει και τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά. Ναι, μια κυρία θυμάμαι εγώ, είχε γράψει ότι είδε αποτέλεσμα μετά από μια εβδομάδα χρήσης στις ρινοπαριακές. Ακριβώς, ναι. Αυτό το προϊόν αρχικά να πούμε ότι έκανε πάρα πολύ καιρό να βγει από την εταιρεία σας. Είναι κάτι το οποίο σχεδιάζατε, μελετούσατε και τα εργαστήρια επειδή είχαμε ζητήσει κι εμείς αρκετά πράγματα, έτσι. Σας εμπιστευόμαστε απόλυτα. Τρέχω να το προλάβω, τρέχω να το πάρω, λένε εδώ. Μην αγχώνεστε, μην ανησυχείτε. Εμείς εδώ θα είμαστε, θα αποθηκευτεί και το live. Κάντε τις αγορές σας. Είναι η έκπτωση μόνο στο Timeless Miracle ή έχετε κρατήσει... Είναι και όλα τα μεμονωμένα προϊόντα εκπτώσεις, από 10% έως 30%. Και 30% η μεγαλύτερη. Ναι, και στο Timeless. Και φυσικά τα σετάκια του Timeless. Είναι περασμένη απευθείας στο site. Είναι περασμένη. Δεν υπάρχει κωδικός, είναι περασμένη απευθείας. Θα μπείτε, θα το βρείτε, θα πατήσετε στο καλάθι. Και εννοείται και τα σετάκια που έχουμε πάντα, που έχουν πάρα πολύ καλές τιμές. Ρωτάνε για το οπλοπολυβόλο, αν είναι και αυτό σε προσφορά. Και αυτό είναι σε προσφορά. Σε 20% προσφορά, ναι. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν για το Timeless Miracle που ήρθαμε να λύσουμε κάποιες απορίες και να βοηθήσουμε τον κόσμο σχετικά με το πώς θα το εντάξει στη ρουτίνα του. Να πούμε ότι ένα προϊόν που καθυστέρησε πάρα πολύ να βγει, γιατί θέλαμε συνεχώς να εμπλουτίζουμε με ενεργά συστατικά, θέλαμε ένα προϊόν που θα αντικαταστήσει αυξητικούς παράγοντες, πολυβιταμίνες, πεπτίδια μπότοξ, να έχει ρετιναλδεΐδη, να έχει όλα τα συστατικά τα οποία προέρχονται κάποια από πάρα πάρα πολύ μακριά και γι' αυτό τα αγαπάμε γιατί έχουν και αναπλαστικές και καταπραϊντικές μαζί με ενυδατικές ιδιότητες στην επιδερμίδα. Έχουμε όμως και ένα complex, το PeptiLift, που το συναντάμε πρώτη φορά σε Ελλάδα και εξωτερικό. Το έκανε πρώτα η Λαντιόπης, το έκαναν πρώτα οι Αμαζόνες μας και το βρίσκουμε στο Timeless Miracle. Στην αρχή εγώ θα ήθελα να πούμε το σωστό τρόπο χρήσης, νομίζω. Είναι λοιπόν ένας ορός, η ρετιναλδεΐδη φαίνεται ξεκάθαρα να υπάρχει. Να πούμε ότι έρχεται σε λίγο πιο ανοιχτό χρωμί... σύσταση όταν πρώτο έρχεται, αλλά λόγω της ρετιναλδεΐδης μη σας κάνει εντύπωση που με το καιρό θα γίνεται όλο και πιο έντονο το χρώμα, έτσι. Ακριβώς. Να το, τα σχόλια έρχονται. Έρχονται τα σχόλια, οι αγαπημένες μας. Εγώ έχω γελάει, εσύ μιλάς, εγώ έχω γελάει. Timeless Miracle, η χειρομοβίδα που άλλαξε το πρόσωπό μου. Νομίζω ότι δεν έχω ξαναπεί ποτέ για προϊόν ότι θα είναι το προϊόν που σε γυρίζει στη θερμοκοιτίδα πραγματικά. Θυμάμαι ακόμα τα δείγματα που ερχόντουσαν τότε από το εργαστήριο, παιδιά, και κάναμε ρουτίνες. Πάνω ήμασταν στην κρεβατοκάμαρα και μόλις το έβαζα μου λέγανε «Άντε πότε θα βγει, μα το βάζεις και σου αλλάζει κατευθείαν το πρόσωπο. Το πρωί ξυπνάς και είσαι σαν να φύγαν από πάνω σου 2 με 3 χρόνια κάθε βράδυ». Λοιπόν, ακινητοποιείτε το μέτωπο λέμε και η Κωνσταντίνα συμπληρώνει. Λοιπόν, να πούμε σε αυτό το σημείο. Χρησιμοποιείτε λοιπόν πρωί και βράδυ, κορίτσια μου, ή είναι μόνο για συγκεκριμένες ώρες, γιατί είπαμε ότι περιέχει μέσα και την αγαπημένη μας ρετιναλδεΐδη, αλλά ακούγοντας ρετιναλδεΐδη κάποιος που δεν έχει ξαναχρησιμοποιήσει ποτέ, φοβάται ή το ξεκινά. Για λίγο να τους καθοδηγήσουμε σωστά. Λοιπόν, να πούμε ότι φοριέται μόνο βράδυ, γιατί έχει μέσα ρετιναλδεΐδη. Έχει πάρα πολλά ακόμη ενεργά συστατικά, γι' αυτό και φοριέται βράδυ.
Έχει γίνει τεστ σε ευαίσθητα δέρματα, σε ευαίσθητες επιδερμίδες, δηλαδή σε επιδερμίδες που κοκκινίζουν, που βγάζουν φλεγμονές, που αφυδατώνονται, που βγάζουν σπυριά σε ακνεϊκά δέρματα και δεν έχουμε δει κανένα, μα κανένα, έτσι, ερεθισμό, ναι, κανέναν ερεθισμό. Μια παρένθεση μόνο, όταν είναι σε έξαρση η ακμή και η ροδόχρους ακμή, τότε δεν το χρησιμοποιούμε το προϊόν αυτό. Παρ' όλα αυτά, μπαίνει σταδιακά όπως μπαίνει μία βιταμίνη α όπως τη χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, όπως κάνουμε χρήση μία φορά την εβδομάδα, δύο φορές την εβδομάδα, μέχρι να φτάσουμε... Τηρούμε λοιπόν το πρωτόκολλο για να το βοηθήσουμε, όπως ακριβώς κάνουμε με τη ρετινόλη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από έναν αρχάριο που δεν έχει ξαναέρθει ποτέ σε επαφή με βιταμίνη α, πόσο μάλλον με ρετιναλδεΐδη, που η ρετιναλδεΐδη είναι... σαν τη μαμά της ρετινόλης, θα λέγαμε, σαν τη βασίλισσα όλων όσον αφορά την αντιγύρανση, την ανάπλαση και τη λεύκανση όμως, γιατί όταν ακούμε ρετινόλη θα σκεφτόμαστε και θα συνδυάζουμε ότι έχουμε και αντιγύρανση, έχουμε και λεύκανση ομοιομορφία τόνου και έχουμε και μεγάλη μεγάλη βοήθεια σε ουλές και σημάδια, γιατί αν σκεφτούμε και οι βαθιές ρητίδες αντιμετωπίζονται και από τους ειδικούς, τους δερματολόγους, αλλά και από τους αισθητικούς, σαν βαθιές ουλές, έτσι. Τώρα, η φίλη μας λέει, δεν ξέρει πώς χρησιμοποιείται, να τις δείξουμε. Αγαπημένη μου, και σε ρουτίνα μπορείς να το δεις στο YouTube, αλλά στο ανοίγω ευθύς αμέσως τώρα εδώ μπροστά το προϊόν. Καταρχήν, πρώτα πρέπει να το ξεβιδώσουμε. Στη συνέχεια, πρέπει να το αδειάσω, να μην έχει καθόλου μέσα προϊόν, εντάξει. Και στη συνέχεια να το ακουμπήσω μέσα και να πιέσω το καπάκι, σαν κουμπί είναι αυτό, σκέψου, και γεμίζει ακριβώς με την ποσότητα και τη δοσολογία που πρέπει να βάλεις. Λόγω των πάρα πολύ δραστικών συστατικών που έχει μέσα, δεν χρειάζεται να βάζουμε πολλή ποσότητα. Να το πούμε και αυτό, αγαπημένες, γιατί δεν πρέπει να το παρακάνουμε λόγω των ενεργών. Πέρα λοιπόν από την ετιναλδεΐδη που έχουμε μέσα, που την αγαπάμε, την εμπιστευόμαστε και αν κάτι είναι πραγματικά αυτό που θα δώσει την απόλυτη αλλαγή και επαναφορά κυττάρων που θέλουμε να δείχνουμε και νεότερες αλλά και με πιο ομοιόμορφο τόνο στο δέρμα, συναντάμε και συστατικά του μέλλοντος. Συναντάμε λοιπόν, αγαπημένη εκτοήνη, η εκτοήνη που τώρα τελευταία γίνεται πάρα πάρα πολύ γνωστή και ελπίζω να γίνει ακόμα περισσότερο, είναι ένα συστατικό το οποίο έρχεται αρχικά στην επιδερμίδα δεσμεύοντας το νερό, την υγρασία, μην επιτρέποντας την απώλεια. Στη συνέχεια βοηθάει ιδιαίτερα στρεσογόνες επιδερμίδες, δηλαδή επιδερμίδες που το στρες και το άγχος δεν υπάρχει μόνο στον οργανισμό, αλλά υπάρχει και στο περιβάλλον. Μιλάμε για ρήπους, μιλάμε για, πώς λέγεται, όταν καπνίζουν που μολύνεται έτσι το... σε κλειστούς χώρους, από τα κλιματιστικά, από τα air condition, από περιβαλλοντολογικούς τέλος πάντων παράγοντες, αλλά και από ρήπους της ατμόσφαιρας. Και η εκτοήνη, όπως μάθαμε με τις τελευταίες μελέτες που έγιναν, είναι το συστατικό που προστατεύει και από μπλε φως και ακτινοβολία κινητών και συσκευών. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς όταν βάζουμε ρετιναλδεΐδη ή ρετινόλη, πάντα φοβόμασταν μετά να κάτσουμε μπροστά από τηλεόραση, να βάλουμε το κινητό με φουλ φωτισμό και να το έχουμε κοντά στο πρόσωπο. Να πούμε ότι δεν υπάρχει τέτοιος φόβος πλέον, το χρησιμοποιούμε και απολαμβάνουμε την τηλεόρασή μας, το Netflix μας και το σκρολάρισμα μας στο κινητό. Άλλο συστατικό που αγαπάμε και παλιά έτσι σταγονίτσες μπλέκαμε μαζί με ρετινόλη, είναι η αγαπημένη μας βιταμίνη, η βιταμίνη που... δεν έγινε ποτέ γνωστή με το όνομά της, αλλά έγινε γνωστή, πασίγνωστη, με την ονομασία, λέγοντάς την νιασιναμίδη. Να πούμε ότι η νιασιναμίδη έχει έναν έρωτα με τη ρετινόλη και τα ρετινοειδή. Η νιασιναμίδη, πέρα από την αντιφλεγμονώδη δράση, την αντιοξυδοτική προστασία, βοηθάει πάρα πολύ σε βελτίωση μικροκυκλοφορίας, οπότε βλέπουμε ότι βοηθάει και επιδερμίδες με ανομοιομορφία τόνου, κοιλίδες, σημάδια από ουλές που έχουν αποχρωματιστεί στο δέρμα και φαίνονται πότε αλλού πιο κόκκινες, αλλού πιο γκρι, αλλού πιο καφέ. Και τι άλλο κάνει η νιασιναμίδη, όπου υπάρχει και βρει πολύ ωραία ενεργά συστατικά.
έρχεται και τα μπουστάρει και τα ενισχύει. Τώρα, έχει έρθει η ερώτηση, φορώντας το Timeless Miracle, μπορώ να χρησιμοποιήσω και την έξτρα την ιασυναμίδη μου. Κάποιες φίλες εδώ έχουν ιασυναμίδη 10%, έχουν ιασυναμίδη 15%. Μπορούν ή υπάρχει απαγορευτικό? Εννοείται. Κοίτα, αυτό, Άννα, θα πρέπει να το ρωτήσουμε στο χημείο συγκεκριμένα. Γιατί για τη βιταμίνη C μπορώ να σου απαντήσω ότι μέχρι ένα ποσοστό 10% μπορεί να χρησιμοποιηθεί να συνδυαστεί, αλλά για την ιασυναμίδη πρέπει, για να είμαστε 100% ναι, σίγουροι τώρα και να μην λέμε, πρέπει να ρωτήσουμε το χημείο. Γιατί ούτως ή άλλως ήδη περιέχει το ποσοστό που χρειάζεται μέσα το... Εγώ θα ήθελα να ρωτήσετε, γιατί εγώ ψεμένα πάνω που πάντα κάνω τα πειράματα και τις δοκιμές, που μπορεί να χρησιμοποιώ ρετινόλ 20 χρόνια, αλλά έχω πάρα πολύ ευαίσθητο δέρμα και μετά να κάνει εκζέματα, το έχω συνδυάσει μέχρι το ποσοστό το 15%. Δηλαδή με το 20% δεν το έχω συνδυάσει που μου έχουν στείλει ερωτήματα. Οπότε θα ήθελα να το σημειώσετε, να ρωτήσουμε το τιμίο, το εργαστήριο, που ξέρουν πάρα πολύ καλύτερα από εμάς. Τώρα, βάλατε ένα συστατικό, το οποίο συστατικό να το είχαμε δει σε 2-3 προϊόντα στη ζωή μας ολόκληρη. Βάλανε ένα συστατικό, το οποίο λέγεται πολουλάν. Mm-hmm. Αυτό ήταν κάτι που νομίζω μας ξετρέλανε όλους, γιατί το συγκεκριμένο δραστικό συστατικό είναι σαν τον απόλυτο μεταφορέα ενεργών συστατικών στις περιοχές που βλέπει ότι χρειάζεται να μεταφέρει τα ενεργά συστατικά, και από μόνο του, μεταφέροντας τα ενεργά συστατικά, είναι σαν, πώς να τους το πούμε πιο εύκολο, είναι σαν, ενώ εκτίθεσαι σε πολύ ενεργά συστατικά, έρχεται το δέρμα να κάνει αναγέννηση, ανάπλαση, αντιγύρανση και λεύκανση, είναι σαν να το περνάει με ένα διάφανο φιλμ προστασίας, όχι απλά μεταφέροντας τα ενεργά συστατικά, αλλά φροντίζοντας, κλειδώνοντας, να μείνουν εκεί χωρίς να υπάρξει, έτσι, πώς να πούμε, διαρροή, να φύγουν να πάνε, ας πούμε, να φύγουν να πάνε αλλού πριν έρθει το κλείδωμα της κρέμας. Το πολουλάν λοιπόν πρώτα εξασφαλίζει να πάνε στα σωστά σημεία τα ενεργά συστατικά και μετά τα κλειδώνει σαν διάφανη μεμβράνη, να το έχουμε στο μυαλό μας. Θεωρώ και την ιασυναμίδη και το πολουλάν ξεπέραστα σε συνδυασμό. Και θέλετε να μιλήσετε για τα πεπτίδια και τους αυξητικούς παράγοντες που χρησιμοποιήσατε, θέλω να ακούσω και λίγο εσάς. Γιατί άμα ξεκινήσαμε συστατικά δεν θα σταματήσω, εκτός αν θέλετε. Τα έχουμε μετρήσει, τα έχουμε κάνει. Αν θυμάσαι μια φορά, τα μετρούσαμε. Πάρα πολλά δραστικά. Και ένα δραστικό καινούριο, το οποίο πάλι συναντήσαμε στη δική σας φόρμουλα, είναι, εκτός από τη ρετιναλδεΐδη, που εντάξει την αγαπάμε πάρα πολύ, έχετε και ένα συγκεκριμένο νευροπεπτίδιο, παύλα αυξητικό παράγοντα, που έρχεται και από τη μία θα κάνει αναγέννηση, από την άλλη θα κάνει αποκατάσταση και από την άλλη θα γεμίσει όπου νιώθει ότι χρειάζεται. Και δεν επιλέξατε τον εύκολο δρόμο, έναν αυξητικό παράγοντα κοινότυπο, ας πούμε, που μπορούμε να συναντήσουμε παντού. Επιλέξατε έναν αυξητικό παράγοντα που θα δουλέψει ακόμα και σε χρόνιες σουλές από ακμή. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό γενικότερα για την κοσμετολογία, γιατί το συγκεκριμένο, επειδή ακριβώς δίνει και τα αποτελέσματα που κάνει το ενέσιμο μπότοξ ταυτόχρονα, δηλαδή κάνει χαλάρωση των μειών, από την άλλη, σε συνδυασμό με τους αυξητικούς αυτούς παράγοντες, έρχεται και δίνει τέλεια ομοιομορφία και πάχυνση, ας το πούμε, στα σημεία που χρειάζεται. Έτσι. Δύο σελίδες σημειώσεις έχει το κορίτσι μας. Πώς φαίνεται ότι είσαι δικιά μας εδώ? Πώς δύσκολες ρητίδες είναι αυτό το Pepti Lift, που στοχεύει, οι οποίες είναι πόδι χήνας, εδώ στα χείλη και ρινοπαριακές. Εκεί στοχεύει και θα δείτε τρομερά αποτελέσματα. Συν τους αυξητικούς παράγοντες που είπαμε, δηλαδή είναι ένα πεπτίδιο τρομερό, έρχεται όπως λες και εσύ από το μέλλον, και πάντα βάζουμε και σε αυτό τον ορό, αλλά και στα άλλα προϊόντα, βάζουμε τέτοια μέσα ενεργά συστατικά, τα οποία δουλεύουν κατά πολύ, και επειδή η γύρανση της επιδερμίδας, το να βελτιώσεις και να σταματήσεις την γύρεση της επιδερμίδας, είναι κάτι πολύ περίπλοκο. Γι' αυτό και το τι συστατικό θα βάλεις και πώς θα δημιουργήσεις ένα προϊόν είναι ζωτικής σημασίας.
Και εννοείται να λειτουργούν συνεργαστικά, γιατί εκεί ήταν το πρόβλημα, το ότι κάποιο κλωτσούσε σε σχέση με το άλλο και δεν δούλευε και γι' αυτό φτάσαμε να κάνουμε τόσο καιρό ώστε να φτάσουμε τα συστατικά που μπήκαν μέσα, το ένα να έρχεται και να συνδυάζεται με το άλλο. Είναι το πιο σημαντικό σε μία συνταγή ουσιαστικά. Δηλαδή τώρα αυτό... Πώς θέλουμε να δέσει το φαγητό, πώς θέλουμε να δέσει η σάλτσα, πώς θέλουμε να κρατηθεί αυτό το προϊόν στα μπουντουάρ, στα μπάνια τους και να μην υπάρχει αποσύνθεση, να μην κινδυνεύει σε υψηλή θερμοκρασία ή χαμηλή θερμοκρασία. Υπάρχουν πάρα πολλά πρωτόκολλα που ο κόσμος δεν γνωρίζει για τα stability, για το ποια συστατικά δουλεύουν μεταξύ τους και αυξάνουν το ένα το άλλο τη δράση τους. Αλλά όπως ακριβώς γίνεται αυτό, γίνεται και το αντίθετο. Πολλές φορές κάποια δραστικά, είδατε που μιλήσαμε πάρα πολλές φορές για αυτό το πράγμα, έρχονται και επειδή είναι και τα δύο δυνατά, εξουδετερώνει το ένα το άλλο. Οπότε με αυτό το Pepti Lift, να πούμε στους ανθρώπους που ίσως το ακούνε πρώτη φορά, έρχεται βοηθώντας και σαν να χαρίζει στο δέρμα έξτρα πρωτεΐνη, μια συγκεκριμένη πρωτεΐνη, η οποία αυτή η πρωτεΐνη είναι υπεύθυνη για το υαλουρονικό μας που παράγει η ίδια η επιδερμίδα μας. Οπότε αμέσως το αναγνωρίζει το δέρμα σαν δικό του και το μετατρέπει σε έξτρα υαλουρονικό. Οπότε όταν το δέρμα μας ακόμα και ξηρή να έχουμε απέναντί μας, ακόμα και αφυδατωμένη να έχουμε απέναντί μας, γιατί πάρα πολλοί κόσμος τώρα θα γυρίσει από διακοπές που έτσι ήταν πιο ανάλαφρος και δεν είχε πάρει πολλά ενεργά, λοιπόν, συστατικά μαζί του και θα χρειάζεται να εξομαλύνει και να ελαχιστοποιήσει κάθε είδους ατέλεια. Έχουν έρθει μηνύματα γέμισα παναδούλες. Έχουν έρθει το μηνύματα φαγητούλες. Είναι στάδιο να βγάλουμε κάποιες πανάδες, οι οποίες, να πούμε, προϋπάρχουν κάτω στο δέρμα, απλά ο ήλιος τις κάνει να γίνουν πιο εμφανή. Οπότε... γι' αυτό και το κάναμε αυτή την περίοδο, που μετά το καλοκαίρι ιδανικά όλοι ψάχνουν μία ρουτίνα ώστε να σβήσουν όλα αυτά τα θέματα από το καλοκαίρι. Οπότε είναι ιδανικό και για αυτή την περίπτωση, δηλαδή για τις κοιλίδες είναι ιδανικό. Για τη σύσφιξη και την ανόρθωση που θέλουν να δει ο κόσμος, το Pepti Lift πόσο ιδανικό είναι και πόσο τέλεια θα συνδυαστεί με το όπλο πολυβόλο, που ξέρετε ότι έχετε κάνει θράψη σε προγούλι, λαιμό και οβάλ γενικότερα, ειδικά αν ο κόσμος που το χρησιμοποιεί το Rejuvenating Serum πάει και κάνει λίγο αυτές τις ασκησούλες που προσπαθώ και εγώ να τους δείξω, ή με ένα ρόλερ ή με ένα γκουασά, ό,τι μπορεί ο καθένας. Το Pepti Lift, λοιπόν, αυτό το συστατικό που βάλατε και στο Timeless Miracle, έρχεται και ενεργοποιεί και βοηθάει την επιδερμίδα να παράξει το πιο ανώτερο ποιοτικά κολαγόνο και ελαστίνη που μπορεί. Οπότε δεν θέλω να αγχωθεί ο κόσμος βλέποντας αυτό το κόμπλεξ και να πει «Α, εγώ θέλω όμως και ανόρθωση, άρα πρέπει να βάλω κολαγόνο». Έχει το συγκεκριμένο Pepti Lift προϊόν, αυτή την πρωτεΐνη, αυτό το συστατικό, να το πούμε καλύτερα, που από μόνο του θα ξεκινήσει την παραγωγή του καλύτερου κολαγόνου και ελαστίνης που θα έχουμε δει ποτέ. Και τώρα, να πούμε ότι είναι ιδανικά να παράξει το δέρμα μας απλά, από το να τη φορέσουμε απλά επάνω στην επιδερμίδα. Είναι τελείως διαφορετικά να παράξει το ίδιο το δέρμα την ελαστίνη παρά να την βάλουμε εμείς απ' έξω σαν συστατικό. Και αυτό, αγαπημένοι μου, γιατί αυτό θα έχει διάρκεια που λες εσύ, έτσι, γιατί θα μάθει κατά κάποιο τρόπο και θα αρχίσει να εκπαιδεύει την επιδερμίδα για το πώς θα γίνεται σωστά η διεργασία. Ενώ οι άλλες μορφές είναι για εκείνη την ώρα, δυστυχώς, αν δεν είναι καθημερινά στις ρουτίνες μας. Παιδιά, ειλικρινά βοηθάει πολύ στις κοιλίδες και δυσχρωμίες και στην ομοιομορφία. 5 βράδια την εβδομάδα χρήση όμως, καλά, ναι. Νομίζω ότι οι προχωρημένοι και οι προχωρημένες που ερχόμαστε από ρετινόλη, αρχικά κάνουμε μόνο patch test και ξεκινάμε και το βάζουμε στη ρουτίνα μας ανά δεύτερη μέρα, θα πω, όχι κάθε μέρα, όταν όλα θα είναι ok. Εντάξει, να πούμε λίγο ότι για αυτούς που ίσως φοβούνται και ίσως λίγο αγχώνονται, ακούνε όλα αυτά τα δραστικά και λένε «Παναγία μου, μα σε μία εβδομάδα θα δούμε αποτελέσματα, μα σε μία εβδομάδα θα αλλάξει το πρόσωπό μας», να πούμε ναι, αλλά να πούμε και κάτι, Μαρία και Αγγελική, που δεν το συναντάμε πολύ συχνά. Οι δείκτες φυσικότητας έρχονται στο ποσοστό των 97%. Ακριβώς. Για όλα αυτά τα δραστικά που είναι εδώ συγκεντρωμένα, είναι πάρα πολύ δύσκολο σε σέρουμ
βραδινό κιόλας, μέρη την Αλδεΐδη, να βρούμε, έτσι. Οπότε, συγχαρητήρια στο εργαστήριο. Εγώ θα το λέω σε κάθε live που θα μιλάμε για το Timeless Miracle, γιατί κάνετε και τους πιο φοβισμένους και τις πιο ευαίσθητες να σας εμπιστευτούν με αυτό που κάνατε. Έτσι, για. Και επειδή θέλαμε, όπως λες και εσύ, να ξεκινήσουν ακόμη και οι πιο φοβισμένοι, πιο ευαίσθητοι, γι' αυτό και επιλέξαμε να κάνουμε τεστ για ευαίσθητες επιδερμίδες. Δηλαδή, όταν μας ρώτησαν, θέλετε να το κάνουμε, είπαμε απευθείας ναι με την Αγγελική. Και φυσικά, να μην φοβηθεί κανένας, καμιά επιδερμίδα. Δεν έχει προκύψει κανένα πρόβλημα. Τώρα, αν υπάρχει κάποια αλλεργία στα συστατικά, το βάζουμε, όπως είπαμε, σταδιακά, μέσα στον καρπό, εδώ πέρα πίσω από τα αυτή. Έτσι λίγο το βλέπουμε αν έχουμε κάποια αλλεργία. Αλλά κατά τα άλλα και οι αρχάριες μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Εγώ και η Αγγελική δεν χρησιμοποιούσαμε ποτέ την όλη. Ναι. Περιμέναμε να βγει το δικό μας προϊόν, φυσικά. Τι γλυκό αυτό, αυτό το έχεις ξαναπεί και πάντα συγκινούμε. Λέω, κοίτα να δεις, ενώ θα μπορούσατε να είχατε ξεκινήσει για να πάτε κατευθείαν σε καθημερινή χρήση ή έστω μέρα παραμέρα, περιμένατε να βγει αυτό το προϊόν και να βάλετε πρώτα στο δέρμα σας αυτό το προϊόν. Και να πούμε ότι δεν είναι απλά το τεστ ότι κάναμε ένα τεστ για ευαίσθητα δέρματα. Είναι όλη η συνταγή η οποία ήταν κατάλληλη για να μπορεί να στηρίξει αυτό το τεστ. Οπότε όλο το πακέτο ήρθε και έγινε έτσι. Δηλαδή, όποια κυρία θέλει πραγματικά να δει τρομερά αποτελέσματα όσον αφορά τις δυσχρωμίες, την ελαστικότητα, τη σφριγγυλότητα, την ενυδάτωση, τις ρητίδες, για μένα πρέπει να το δοκιμάσει. Τοποθετείτε πρόσωπο και λαιμό, ρώτησαν πιο πάνω. Ναι, βεβαίως. Και πρόσωπο και λαιμό. Είναι από τα λίγα προϊόντα που λέμε για λαιμό. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι η ρετινόλη, τα περισσότερα προϊόντα δεν είναι για λαιμό. Το έχεις πει πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές, αλλά στη δική σας τη φόρμουλα, στη δική σας τη συνταγή, βάλατε πάρα πολλά αναπλαστικά συστατικά. Εκτός το ότι βάλατε το εκχύλισμα ηλίανθου που ξέρετε τι αδυναμία του έχω. Βάλατε την εκτοήνη που έρχεται και δρά, βοηθώντας την καλή λειτουργία του επιδερμικού φραγμού που διαταράζεται συνεχώς ή καθημερινά από τις συνθήκες, όχι μόνο τις καιρικές, αλλά και της ίδιας της ζωής. Έχουμε τη λεκυθίνη που είναι αγαπημένο συστατικό και το γνωρίσαμε όταν ξεκινήσαμε να βλέπουμε κορεάτικα προϊόντα. Τη λεκυθίνη την έχουν στο μυαλό τους σαν κάτι απλό. Η λεκυθίνη είναι πολυσύνθετο και πολυδιάστατο συστατικό, γιατί και αντιοξυδοτική δράση κάνει και αντιγύρανση, αλλά και αναπλαστικό χαρακτήρα έχει όπου το συναντάμε σαν δραστικό. Απ' την άλλη έχουμε το εκχύλισμα ηλίανθου που ξέρουμε πόσο πολύ αγαπά και αναζωογονεί και ενυδατώνει το δέρμα. Και έχουμε και αγαπημένα πεπτίδια που φροντίζουν να έρθουν να δράσουν στον επιδερμικό φραγμό κατευθείαν στα κύτταρα και όχι μόνο επιφανειακά χαλαρώνοντας τους μύες. Έχετε και αυτό το πεπτίδιο του Botox, έχετε και τους αυξητικούς παράγοντες, αλλά τίποτα δεν θα ήταν το ίδιο χωρίς το Pepti Lift Complex σε συνδυασμό με το Πολουλάν και την Ιασυναμίδη. Για μας που γνωρίζουμε αποσυστατικά εδώ, γι' αυτό και ο ενθουσιασμός και η αναμονή. Και θυμάστε σε κάθε live που βγαίναμε μαζί σας λέγανε πότε θα είναι έτοιμο, πότε θα γυρίσουμε θερμοκοιτίδες. Είναι λοιπόν έτοιμο, είναι διαθέσιμο και τα κορίτσια τους κάνουν. Να πούμε και τον λύθρισο, ο οποίος ξέρουμε πολύ καλά. Ναι, ναι, και ο χείλισμα Μαργαρίτας. Ναι, και ο χείλισμα Μαργαρίτας, όπου είναι ο λύθρισος, λέγεται στο λουλούδι της αιωνιότητας. Οπότε, ναι, τι άλλο να βάλουμε. Άρα το βάζουμε και πόδι χίνα, σε ρωτάει το κορίτσι μου. Ναι, κοίτα, ναι, ναι. Όταν έχουμε ήδη ξαναχρησιμοποιήσει με την νοηδή περιοχή, εννοείται ότι μπορούμε. Φυσικά, πρώτα και πάντα κάνουμε patch test, έτσι, οποιαδήποτε, είτε είναι προχωρημένος είτε είναι αχάριος, αυτό δεν το συζητάω. Λέει η Ασπασία, έχοντας και το οπλοπολιβόλο, πρώτα τοποθετούμε το οπλοπολιβόλο και μετά το timeless. Ναι, ναι, πρώτα το οπλοπολιβόλο και μετά το timeless. Ναι. Και αυτό γιατί έχουμε την ρετιναλδεΐδη μας μέσα, που η ρετιναλδεΐδη από μόνη της σαν συστατικό είναι λίγο πιο ελαιόδη και είναι λίγο πιο, πώς να το πούμε, δίνει ας πούμε μια απόχρωση στον ορό. Mm-hmm. Είναι έτσι πιο διάφανος όπως είναι το οπλοπολιβόλο μας, οπότε πάρα πολύ σωστά, πρώτα το οπλοπολιβόλο, μετά το timeless. Τώρα,
Με Πεπτίδια Χαλκού που ρωτάει πονηρή φίλη μου, θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο που κάνουμε σε οποιαδήποτε μορφή ρετινόλης χρησιμοποιούμε. Θα έχουμε πάντα μία απόσταση ασφαλείας. Γιατί να ξέρεις φίλη μου, και Πεπτίδια Χαλκού είχαμε πει να βάλουμε μέσα με τα κορίτσια και εδώ είναι να στο επιβεβαιώσουν, αλλά δυστυχώς επειδή δεν θέλαμε να βάλουμε γενικώς τα κορίτσια αυτά, δεν θέλουν από λίγο μέσα ή πολλοί θέλουν ή καθόλου να μην το βάλουμε καθόλου. Τα εργαστήρια λοιπόν τους είπαν ότι έρχονται σε κόντρα με τη ρετιναλδεΐδη, οπότε θέλει χρονική απόσταση τουλάχιστον 10-15 λεπτά από το Time Rest Miracle, εντάξει? Ναι. Όταν έχουμε κρέμα με ρετινόλη, πολύ ωραία ερώτηση η Αμαλία, και εκτός από τα Πεπτίδια Χαλκού που είπαμε, πόση απόσταση πρέπει να κρατήσουμε? Εδώ να πούμε ότι όλα εξαρτώνται από το ποσοστό ρετινόλης που έχει η κρέμα μας και τη μορφή ρετινόλης που έχει η κρέμα μας. Αν η μορφή ρετινόλης που έχει η κρέμα μας είναι είτε ενθυλακωμένης μορφής, είτε είναι η ρετινόλη, ας πούμε, η encapsulated ή η παλμητική ρετινόλη, να το πω, πώς είναι στο σώματό σας? Πώς είναι η ρετινόλη σώματος που έχει η λαντιόπισμα στο προϊόν του σώματος που το βάζουμε πρωί-βράδυ χωρίς κανένα κίνδυνο εφόσον φοράμε αντιλιακό? Ναι. Αν είναι λοιπόν αυτής της μορφής, το τοποθετούμε και το χρησιμοποιούμε κανονικά, γιατί αποδεσμεύεται και απελευθερώνεται πάνω στο δέρμα μας σταδιακά και όχι επιθετικά. Αν όμως η κρέμα ρετινόλης είναι πολύ δυνατή, είναι πολύ ισχυρή ή έχει ενεργά μικροσφαιρίδια, σαν τη ρετινόλη που έγραψε η φίλη μου, τότε πάλι απόσταση ασφαλείας 10 με 15 λεπτά. Εντάξει, είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν μπλέκουμε δύο ενεργά συστατικά μαζί. Δεν θέλουμε να μπλοκάρουμε το ένα το άλλο, θέλουμε να βοηθήσουμε το ένα το άλλο και να δώσουμε χρόνο το ένα με το άλλο να λειτουργήσουν και τα δύο σωστά. Εντάξει, ναι, ναι. Γλουταθιόνι που πήρα να ξεκινήσω, βάζω μόνο πρωί. Ναι, ναι, αγαπημένη μου, το βράδυ θεωρώ ότι δεν χρειάζεται που θα βάζεις timeless. Δεν χρειάζεται. Τη βάζεις το πρωί. Οι ερωτήσεις έρχονται το μεταξύ. Ναι. Αν βάλουμε και υαλουρονικό, είναι υπερβολή. Αρχικά να πω, αγαπημένη μου, χρόνια πολλά για χτες, βασπασία, γιόρταζε. Υπερβολή δεν υπάρχει. Είναι θέμα αναγκών. Αν όμως έχεις το οπλοπολιβόλο, όπως ρώτησες πιο πάνω, επειδή το οπλοπολιβόλο έχει υαλουρονικό, έχει βιταμίνη ε, έχει και πανθενόλη, προβιταμίνη β5, θέλω να δεις πώς θα το νιώσεις το πρόσωπό σου. Αν έρχομαι από διακοπές και διακρίνω μία αφυδάτωση, πλένω το πρόσωπό μου και κάπως το νιώθω να με τραβάει, μπορείς να προσθέσεις και ένα υαλουρονικό σε αμπούλα, σε ωρό, πριν από όλα αυτά. Αν όμως είσαι ok, όχι, δεν χρειάζεται να βάλεις και έξτρα υαλουρονικό έχοντας το οπλοπολιβόλο. Γιατί τι έχουμε πει, το οπλοπολιβόλο καλύπτει 5 με 8 σέρου και το Timeless Miracle 12 με 15 τα συστατικά που έχει μέσα. Μια κυρία ρωτούσε, είναι 54 χρονών και αν μπορεί να ξεκινήσει τώρα τη χρήση του προϊόντος, πιο πάνω είδα. Εννοείται με 1000, τηρώντας το πρωτόκολλο, να ξαναπούμε, αν δεν έχουμε έρθει σε επαφή ξανά με ρετινόλη. Λίγο να το πούμε πάλι αυτό, Άννα, ναι, όταν είσαι αρχάριος. Όταν είμαστε αρχάριοι, λοιπόν, Μαρία μου, το πρωτόκολλο που δίνεται και από τους αισθητικούς, αλλά και από τους δερματολόγους, είναι αρχικά μόνο το βράδυ. Δεύτερον, δεν το χρησιμοποιώ καθημερινά. Δίνω χρόνο στον οργανισμό μου, στην επιδερμίδα μου, να το συνηθίσει, να το μάθει, να εκπαιδευτεί, να το φοράει. Οπότε, την πρώτη εβδομάδα το βάζω μία φορά, τη δεύτερη εβδομάδα το βάζω δύο φορές και αναβδομάδα αυξάνω τη μία δόση. Να φτάσουμε να το χρησιμοποιούμε, δηλαδή, 5 στα 7. Θεωρώ ότι 7 στα 7 είναι υπερβολή, γιατί θέλουμε και μία μέρα ανάπλασης και ίσως οι πιο όριμες επιδερμίδες να θέλουν και οξέα, οπότε σίγουρα 5 στα 7 θα είναι πραγματικά ιδανικό. Έτσι. Μεγάλη αγάπη στις λαντιόπις, θα το πάρω. Σοφάκι μου γλυκό, νομίζω ότι θα εκστασιαστείς. Σοφία έχει και γνώση από συστατικά. Να πούμε ότι για τις εγγυούλες που ρωτήσανε πιο πάνω, δεν υπάρχουν μελέτες
που να μπορούμε να δούμε ότι επιτρέπεται η χρήση βιταμίνης Α σε εγγυούλες. Καμία εγγυούλα σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα, δεν έχει κάτσει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης να χρησιμοποιήσει ρετινοειδή. Οπότε από μας υπεύθυνα, γιατί όταν δεν έχουμε αποτελέσματα και μελέτες, ειδικά ετούτες εδώ οι δύο που είναι by the book σε όλα και μπράβο τους και τις βγάζω το καπέλο πάντα σε ό,τι κάνουν, δεν μπορούμε να πούμε ότι επιτρέπεται η χρήση τους. Γενικότερα δεν μπορούμε να πούμε πάρε αυτό ή πάρε ακόμα και αυτό, αν δεν θα δει όλα ο γιατρός σου και να σου πει ο γιατρός σου αν επιτρέπεται ή όχι. Υπάρχει κάτι που πρέπει να φοβηθεί κάποιος αν θα βάλει το Timeless Miracle στη ζωή του? Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Δηλαδή και παλιότερα, ας πούμε, τα προϊόντα ρετινόλης και ρετινολδεΐδης ίσως δημιουργούσαν, όχι ίσως, δημιουργούσαν ερεθισμούς στην επιδερμίδα, ξεφλουδίσματα, φυδατωμένο. Και γι' αυτό μία συγκεκριμένη αλυφή, αν θυμάστε, και έντονο πόνο μαζί με κάψιμο ξαλέπια έβγαινε τότε. Παναγιά μου. Αυτή, τι θυμάμαι. Παναγιά μου. Παλιά, που, αυτή που κυκλοφορούσε στα φαρμακεία εκείνο το σωληνάριο, το γνωστό. Ναι. 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 Μαρία, ναι. Μαρία, ναι. Το μόνο που πρέπει να πούμε... Για αυτό έχει το πράγμα ότι αφορά τη ρετινόλη, ώστε γίνονται προϊόντα να υπάρχουν με εντατικούς παράγοντες, ώστε να μην δημιουργούνται αυτοί οι ερθισμοί. Οι άλλοι δεν ξέρω τι κάνουν. Εμείς πάντως τα έχουμε βάλει μέσα. Ναι, αυτό. Εγώ θέλω να πω μόνο μία συμβουλή, παράκληση, γενικώς γονιπετής σε όλο τον κόσμο. Τεράστια προσοχή όσον αφορά την αντιλιακή μας προστασία γενικά. Οπότε, εφόσον μιλάμε με ανθρώπους που έχουν κατανοήσει τη δύναμη των ρετινοειδών και τη δύναμη όλων των ισχυρών δραστικών, δεν σημαίνει ότι εγώ, αν συνεχίζω σαν τη Βάσο μου, την αγαπημένη μου, που η Βάσο μου είναι μία μαχήτρια που αγαπώ και τη σέβομαι απεριόριστα, δίνει το δικό της αγώνα προσωπικά με την υγεία της, και να βγεις καρδιά μου, όχι γερή, πιο γερή από ότι ήσουν, θα σου ευχηθώ. Λέει το πλοπολιβόλο το βάζει πρωί βράδυ, δεν είναι λάθος. Όχι, δεν είναι λάθος από τη στιγμή που και ο γιατρός σου εγκρίνει. Το μόνο που θέλω πάντα να έχουν όλοι στο μυαλό τους είναι ότι μετά από ρετινοειδή, το πρωί θα πλύνω το πρόσωπό μου, δεν θα το βρέξω με νεράκι να το δροσίσω, θα πλύνω. Θα καθαρίσω το πρόσωπό μου, γιατί αν δεν το πλύνω το πρόσωπό μου και αν δεν βάλω αντιλιακό, όλα τα ρετινοειδή, όταν θα έρθουν σε επαφή με την ηλιακή ακτινοβολία, έρχονται και ακυρώνουν τη δράση τους. Οπότε, είναι κρίμα εμείς το βράδυ να αφιερώνουμε χρόνο, να κάνουμε όμορφες ρουτίνες, να δίνουμε στο δέρμα μας τόσα δραστικά και τόσο ακριβά συστατικά, γιατί είναι από τα πιο ακριβά συστατικά, να πούμε για τον ελίχρυσο, να πούμε για τους αυξητικούς παράγοντες, να πούμε για το πέφτη λίφτο κόμπλεξ, να πούμε για το πολουλάν, για την εκτοήνη, είναι όλα παιδιά του πανακρύβου, και το πρωί να μην πληθούμε και να μην βάλουμε αντιλιακό. Εγώ μόνο αυτό θα ήθελα να επισημάνουμε και να πούμε. Κατά τα άλλα δεν έχετε τίποτα να φοβηθείτε, κανένα απολύτως άγχος. Αυτό. Σωστά. Και επειδή μιλάμε για βιταμίνη Α και επειδή το έδειξες πριν, να πούμε και για του σώματος το σετάκι που έχουμε. Έλα το πολύ τώρα, έλα τώρα που κάνατε και ρετινόλη για το σώμα, δηλαδή χρειάζεται. Δεν προλαβαίνουμε να σας ζητήσουμε κάτι. Και πραγματικά με το σώμα μας εκπλήξατε πόσο γρήγορα τα φτιάξατε και πόσο γρήγορα μας τα παρουσιάσατε μάλλον, γιατί εσείς τα φτιάχνατε στα εργαστήρια μήνες, απλά δεν λέγατε τίποτα. Και όταν εσείς γράφατε εδώ τα κορίτσια μας, εγώ πάντως πλένομαι και στο σώμα με το καθαριστικό του προσώπου, εσείς γελούσατε πονηρά. Έτσι, έτσι. Ήταν η αιτία για να ξεκινήσουμε όλο αυτό. Και να πούμε ότι τώρα, εφόσον έχουμε τελειώσει τις διακοπές και την καθημερινή μας έκθεση, τον ήλιο κτλ., είναι ιδανικά να ξεκινήσουμε και του σώματος τη λοσιόν, όπου φυσικά το πρωί δεν είμαστε όπως είναι όταν είμαστε στις διακοπές που είμαστε όλη μέρα στον ήλιο, και που και εκεί θα χρειάζεται σίγουρα το δέρμα μας μια αποκατάσταση από όλη την ακτινοβολία που πήρε το καλοκαίρι. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση αυτό το σετάκι είναι ιδανικό. Πάλι η μετική μορφή ρετινόλης. Θα έλεγε κάποιος, τι είναι αυτό.
Παλμητική μορφή ρετινόλης είναι η ρετινόλη του μέλλοντος, η ρετινόλη που δεν θα απαγορευτεί ποτέ. Γιατί δεν δρά όπως η ρετινόλη, δεν έρχεται δηλαδή στο δέρμα και θέλει 2 σκαλοπάτια για να μετατραπεί σε ρετινοϊκό οξύ. Θέλει 3 σκαλοπάτια. Θέλει το χρόνο της και έρχεται και απελευθερώνεται σιγά σιγά. Οπότε δεν χρειάζεται να φοβόμαστε τίποτα, εφόσον πάντα τι φοράμε. Αντιλιακό. Εντάξει. Λοιπόν, η μορφή του τώρα. Εγώ είμαι πρωινός τύπος. Εμένα μου αρέσει το ντους μου να το κάνω το πρωί. Αχ, δεν μπορώ τώρα να απλώνω, γιατί θέλει πάρα πολύ ώρα να απορροφηθεί. Θέλει πάρα πολύ ώρα να απορροφηθεί. Για να το δούμε. Δεν κολλάει καθόλου. Μετά δεν νιώθουμε αυτό το κολλώδι στο δέρμα μας. Έχει, αφήνει μια υπέροχα ενυδατωμένη επιδερμίδα, ένα τέλειο άρωμα, το οποίο και άρωμα είναι τόσο όσο να πούμε. Και εκεί που έχεις να πας στη δουλειά σου, στις υποχρεώσεις σου τέλος πάντων, τα παιδιά σχολείο, δραστηριότητες, σούπερ μάρκετ, στο γραφείο, στη δουλειά, στο αρτοπείο, βάζεις το body lotion, το δικό σας, και μεταφέρεσαι σε ένα σπα. Και λες τώρα εγώ πού πάω, γιατί ξάπλα κάποιος να μου κάνει μασάζ. Δηλαδή, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό, αυτό το πάντρεμα από τις νότες και στο σκράμπ, αλλά ειδικά στο, στο body lotion είναι αξεπέραστο. Σας το είχα πει πρώτη. Ναι, έχουμε και πολύ καλά και πάρα πολλά σχόλια από κορίτσια που το δοκίμασαν. Τα δοκίμασαν και τα 2 προϊόντα και μας έλεγαν μπράβο και συγχαρητήρια. Τα ανεβάζω βέβαια στο Instagram, στα stories, να τα βλέπετε κι εσείς, να ξέρετε. Να μας κάνετε και εμάς τα αγκοντά. Για τρόπο το φοράει καθημερινά, γιατί δεν της αρέσουν τα αρώματα και τα λοιπά. Και είπε ότι φοράω αυτό και δεν χρειάζεται να βάλω άρωμα, νιώθω πάρα πολύ ωραία. Ναι. Γιατί είναι και σε μεγάλη ποσοστό φυσικότητα πάλι αυτό το προϊόν. Οπότε δεν έχουμε βάλει μέσα πολύ αλκοόλ για το άρωμα. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε εμείς που είμαστε έτσι επιρρεπείς στα εξέματα, στα δερματικά και σε αλλεργίες, και να πούμε και ότι εκτός το ότι φροντίζετε πάντα τα συστατικά, έχετε κάνει και μία πολύ μεγάλη, το είχαμε συζήτηση προχθές, δεν ξέρω αν είδατε το live ποτέ, με την τσιτολοσιόν. Ρώτησε ένα κορίτσι που ήταν μάλλον καινούριο στην παρέα, γιατί το λέμε έτσι και γιατί το έβαλα στα μάτια. Της έκανε εντύπωση την ώρα της εφαρμογής που την πέρασα όλο το πρόσωπο, το λαιμό, αλλά και γύρω από τα μάτια. Να πούμε λοιπόν ότι όπως προσέξατε και στο σώμα, να μην βάλετε έτσι συστατικά τα οποία είναι ερεθιστικά. Προσέξατε πάρα πολύ και ακούσατε τους ανθρώπους εδώ που έχουν πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες και αλλεργίες, αλλά και κάνουν κάποιες άλλες θεραπείες και έχουν τάση για να κάνουν εξέματα. Έχουμε επιδερμίδες με ψωρίαση και έχουμε και επιδερμίδες που μπαίνουν σιγά σιγά στην εμεινόπαυση, είναι στην κλιμακτήριο και σε αυτή τη φάση της ζωής τους, πάρα πολλοί κόσμος ξαφνικά αρώματα που αγαπούσε, μαλακτικά που αγαπούσε ρούχων, απορριπαντικά που αγαπούσε ρούχων, έρχεται και τα απορρίπτει όλα. Και εσείς το πήρατε, το κρατήσατε και φτιάξατε την τσιτολοσιόν, γιατί πρέπει να πούμε γιατί τη λέμε τσιτολοσιόν, και την κάνατε και χωρίς άρωμα και χωρίς αλκοόλ. Και τώρα που θα μας αλλάξετε και τη συσκευασία, θα σας αγαπάμε ένα τσικ παραπάνω. Δεν ξέρω αν γίνεται, αλλά θα γίνει σίγουρα με την αλλαγή της συσκευασίας. Αυτό. Είμαστε σε αναμονή. Αναμένουμε να έρθει τα καινούργια, ναι. Ποιο σημαντικό είναι αυτό που κάνει το τσίτο μας στην τσιτολοσιόν μας? Είναι το εκχύλισμα υβίσκου, έχει μέσα και 2 σαχαρίτες. Όλα αυτά δηλαδή, πραγματικά όταν τη χρησιμοποιείς μετά τον καθαρισμό νιώθεις έτσι. Και ειδικά το καλοκαίρι, εγώ τη χρησιμοποιούσα και την είχα και στο ψυγείο και ήταν τόσο ωραίο μετά μόλις ερχόμουν από τη θάλασσα. Μαγικό, πραγματικά. Βλέπεις τι λέει και η Βιβί μας, βλέπετε. Όπως εγώ, Ανούλα, που έχω πολύ ευαίσθητο πρόσωπο και ξηρό. Είναι για όλους τους τύπους, τα προϊόντα λατιόπιση είναι για όλους τους τύπους. Θυμάστε όταν βγήκε το σκράπ του προσώπου που στην παρουσίασή του είχαμε όλοι ξετρελαθεί, γιατί
είναι και ενδείκνεται για καθημερινή χρήση, όπως και το καθαριστικό. Το μόνο που... Είναι μία κοπέλα και είπε ότι είναι το μόνο καθαριστικό που μπορώ να χρησιμοποιήσω, γιατί έχω πάρα πολύ ξηρό δέρμα. Ορίστε. Και είναι το μόνο που μπορώ να χρησιμοποιήσω, γιατί δεν μου ξηραίνει την επιδερμίδα. Βραβεύτηκε. Και τι άλλο βραβεύτηκε, θυμίστε μου λίγο. Η μάσκα, χρυσό. Και καλά δεν θυμάμαι. Ναι. Η μάσκα προσώπου που όποτε υποψιαστεί ή η Νάντια ή εγώ ότι πάει να βγει σπυρί, τη βλέπεις, ναι, δεν πάει. Και ξέρετε και από βίντεο και live που έχω ανοίξει και είναι λερωμένα και είναι αφημένα και είναι όπως να είναι, γιατί ναι, τα παίρνει την Νάντια με τις φίλες της. Λοιπόν, να πούμε για τη μάσκα, γιατί τόσο πολύ έχει αγαπηθεί από τον κόσμο που ρωτάνε. Αν την κάνω κάθε μέρα, πειράζει? Κάθε μέρα δεν είναι δύσκολο. Δύο-τρεις φορές την εβδομάδα. Κάθε μέρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το καθαριστικό και το σκραπ. Και το σκραπ μας. Είναι νομίζω ιδανικό και δεν χρειάζεται να ερχόμαστε, ειδικά μετά από διακοπές, να θέλουμε τόσο έντονα να κάνουμε έτσι λίγο υπερβολή, θα το χαρακτήριζα. 2-3 φορές θα είναι τέλειο. Ας είμαστε στο καθαρό, αυτό που είπατε και εσείς, στον καθαρισμό, στο σκραπ μέχρι εκεί. Ακριβώς. Και η μάσκα να γίνεται 2-3 φορές την εβδομάδα. Γιατί πάρα πολύ τα κορίτσια το σετάκι με τα 4 καθαριστικά. Δηλαδή φεύγει πάρα πολύ πραγματικά. Και νομίζω ότι είναι ό,τι χρειάζεται για τον απόλυτο καθαρισμό του προσώπου μας. Δηλαδή, αυτά τα 4 προϊόντα είναι ιδανικά για να έχουμε ένα τέλεια καθαρό δέρμα για να προχωρήσουμε στα επόμενα. Είχε πάρει μια κυρία μεγάλης ηλικίας τηλέφωνο και φοβότανε, δεν έχει χρησιμοποιήσει ακόμη το scrub, μου έλεγε, γιατί φοβάται μήπως της δημιουργήσει πρόβλημα στην επιδερμίδα, Άννα. Και είπα, θα το πούμε σε ένα live με την Άννα για να το δείτε ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα, δηλαδή, κατά τη διάρκεια. Αρχικά, να πω στη Ζαφυρένια που την αγαπώ, Ζαφυρένια μου από Θεσσαλονίκη, εκεί η κοντοχωριανή σας είναι, εγώ ήμουν από τις τελευταίες που πήρα τα καθαριστικά και τέτοιο καθαρό πρόσωπο δεν είχα ποτέ, ευχαριστούμε. Και δεν έχω δοκιμάσει και λίγα, συμπληρώνει η γωγό που πιο πάνω έγραψε και η γωγό. Για μένα το καθαριστικό σαπούνι σας είναι το καλύτερο που έχω δοκιμάσει. Και η γωγό, αγαπημένη μου, και με εμπιστεύεται και την ευχαριστώ, όλους τους ευχαριστώ βασικά που είναι πάντα δίπλα μου. Και λέει και η Γεωργία, μετά από αυτό το καθαριστικό, οτιδήποτε άλλο δεν μας καλύπτει, μας καταστρέψατε, ισχύει. Εγώ θέλω να πω για τη φίλη μου που είπε αυτό το πράγμα για το σκραπ. Το σκραπ, λοιπόν, έχουμε δείξει μία πονηρή εφαρμογή, ένα πονηρό, πώς λέγεται, όταν συστηνόμαστε με κάτι καινούριο, με κάποιον καινούριο, την πρώτη γνωριμία, ας πούμε. Έχουμε πει, όταν χρησιμοποιείς το καθαριστικό, έρχεσαι σε απόγευμα βραδινό καθαρισμό που θα κάνεις και κάνεις την πρώτη σου πλύση, γιατί με το καθαριστικό, δηλαδή, όπως δεν χρειάζεται double cleansing, να το πούμε και αυτό, εντάξει. Στη δεύτερη πλήση, λοιπόν, που θα κάνεις, που έχεις βγάλει τα make-up, τα κραγιόν, τα αντιλιακά, βάζεις λίγο, θα το ξαναγυρίσω βίντεο και μόνο με αυτό το κόλπο για να το δουν όλοι, βάζεις λοιπόν το καθαριστικό σου σε λιγότερη ποσότητα, φυσικά εφόσον έχουμε απομακρύνει make-up και τέτοια, και βάζεις μισό και μισό, δηλαδή μισό από το καθαριστικό, μισό από το scrub. Και έρχεσαι σαν να λες καλησπέρα σας, από εδώ είμαι το σκραπ που θα σου αλλάξει τη ζωή. Κατάλαβες? Και συστήνεται και όπως έτσι κάνει το σαπούνισμα, τον καθαρισμό η φίλη και ο φίλος, αρχίζει και βλέπει πέρα από τη λάμψη, πιάνει και το δέρμα και αρχίζει και γίνεται λίο, αρχίζει και γίνεται... Το έγραψε μια φίλη από πάνω, αλλά μιλούσατε και δεν ήθελα να διακόψω. Έγραψε, καλά λέει, με αυτό το σκραπ λέει το πρόσωπο πλακάκι. Είναι αστείο, αλλά είναι τόσο αλήθεια. Και όχι πλακάκι σαγρέ, το πλακάκι το λίο, το γυαλιστερό. Οπότε η πρώτη φορά ας γίνει σε συνδυασμό με το καθαριστικό. Και μετά σιγά σιγά θα το χρησιμοποιούμε μόνο του. Και εγώ λέω στη φίλη που ρώτησε ότι αυτά τα δύο από το ντους της, από την μπανιέρα της, δεν θα τα βγάλει μετά ξανά ποτέ. Θα είναι πάντα και μόνιμα εκεί. Και αν της αρέσει το μίξ, που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και με βολεύει πάρα πολύ, αφού απομακρύνω, ξαναλέω, το μακιγιάζ όμως, έτσι. Ναι. Δεν κάνω το σκραπ ανάμιξη και να έχω μακιγιάζ. Ναι. Να τονιστεί αυτό ότι το είπαμε και το ξεκαθαρίσαμε. Μπορεί, λοιπόν,
να το χρησιμοποιήσει και με τον άλλο τρόπο. Δηλαδή, έχω καθαρίσει το πρόσωπο τελείως και έχω φτιάξει λίγο το scrub στα χέρια μου και απλώς έρχομαι και το απλώνω. Mm-hmm. Κάτι που κάνουμε εμείς που έχουμε λίγο ευριαγγείες και λίγο πιο ευαίσθητα σημεία κοκκινίλου στο δέρμα. Εκεί δεν θα τρίψω με δύναμη, θα το αφήσω και θα έρθω να κάνω μια επάλυψη κυκλική και θα το αφαιρέσω. Έχει πολλούς τρόπους να το χρησιμοποιήσει mm-hmm. η φίλη μας, λοιπόν, που λέει. Έτσι. Λέει. Ότι... Τώρα ζήλεψα, λοιπόν. Πάω να κάνω ρουτίνα με λαντιόπις. Αχ, φίλη μου, πάρε με μαζί σου. Μόνο βράδυ το σκράμπε. Όχι, Ζαφυρανιά μου, δεν έχεις κανένα θέμα από τη στιγμή που χρησιμοποιούμε πάντα αντιλιακή προστασία. Κανένα θέμα. Η Ελένη μας, που είχε έρθει και στο φαρμακείο που είχαμε κάνει το event, η κόρη της, λέει, Ανούλα μου, ξέρεις τι μου είπες, Μαράγδα, σήμερα. Χαίρομαι πάρα πολύ που πήρα το scrub. Είναι φανταστικό και ατελείωτο. Εγώ θυμάμαι την κόρη της που είπε, δεν βγαίνω από το... Δεν... όχι. Δεν σηκώνω το πατζούρι αν δεν βάλω αντιλιακό. Την αγαπώ. Δεν θα το ξεχάσω. Την αγαπώ. Δεν σηκώνω το πατζούρι από το δωμάτιο. Ξέρει. Έχει καταλάβει, είναι ενημερωμένη, καλά έχει και την Ελένη, που η Ελένη δεν χάνει live, είναι φαν και είναι γκουρού και εκείνη τώρα με τα συστατικά και τα παντρέματα και τις ρουτίνες. Έχει καταλάβει απόλυτα ότι ο ήλιος και η ζημιά που προκαλεί ο ήλιος περνάνε ακόμα όχι απλά όταν βγαίνουμε έξω, αλλά και από τις μπαλκονόπορτες και τα παράθυρα των σπιτιών μας. Κάτι που, αν κάποιος με γνώρισε εδώ στο ίντερνετ, είναι για δύο πράγματα. Για την αιμονή μου με το αντιλιακό και με τη ρετινόλη. Νομίζω ότι έτσι μπήκα. Έτσι ακριβώς. Ναι. Αυτό. Μόνο η δασκάλα μας, λέει, μας μαθαίνει τέτοια κόλπα. Κοίτα, Βιβί. Όταν ξέρεις από τα συστατικά και όταν έχεις πάρει μάστερ σε κάποιες εταιρείες που η Λαντιόπης ξέρεις ότι για το καθαριστικό πριν καν μάθουν το όνομά μου, σας έλεγα ότι είναι το καλύτερο καθαριστικό που έχω βάλει ποτέ στη ζωή μου και μετά μιλήσαμε με τα κορίτσια και γνωριστήκαμε και ήρθανε, πού είχατε έρθει πρώτη φορά? Κάπου είχατε έρθει και σας κοίταζα έτσι αυτά που δεν... Εδώ στη Θεσσαλονίκη, ναι, στη Θεσσαλονίκη. Την έκθεση, νομίζω. Ναι. Έρχονται λοιπόν η Μαρία και η Αγγελική, έτσι, τώρα τις κάνετε λίγο εικόνα, έτσι. Τις πέλες, μπαίνες αυτός, οι κάτες με τις τσάντες τους, με το ωραίο τους στον ντύσιμο και με κοιτάν. Ναι, και ναι. Χαμογελάν. Αλλά χαμογελάν τα μάτια, όχι το στόμα. Και όταν χαμογελάνε τα μάτια, ξέρω ότι είναι κάποιος που με βλέπει από το ίντερνετ. Δεν ξέρω, το νιώθω. Νιώθω αυτή τη ζεστασιά, αυτό το vibe. Ήταν φοβερή συνάντηση. Και πάω κοντά και τους λέω, έλα πες, με βλέπεις, με βλέπετε, λέω, στο ίντερνετ. Και η Αγγελική γελάει και λέει, Μαρία, ξέρεις ποιες είμαστε? Και λέω, όχι. Και λέει η Αγγελική, είμαστε οι Λαντιόπης. Και λέω, η συνέχεια, αν την πούμε, μα δεν μας διώξανε από την έκθεση, όλα καλά πήγανε, αλλά οι τσιρίδες μου και τα αγκαλιά μου, τα φιλιούντα αγκαλιά μου ήταν σε άλλο επίπεδο. Και είμαστε σε περίοδο που ψιλοκόβιτ, ακόμη ήταν λίγο οι αποστάσεις, τα μάσκες έτσι ήμασταν ακόμη. Και λες όλα αυτά που είπα σου και θυμήθηκα το όταν είχες πει το της ματιών να βάζεις τη μία στο ένα μέρος και την άλλη στο άλλο μέρος και το είχαμε πει στη μάμα στο χημείο τότε και το συζητούσαμε και είχαν μείνει με ανοιχτό το στόμα. Και λέει, αυτό τώρα λέει τι είναι, καινούριο. Αναπαυδί. Το ένα μέχρι το πόδι της Χίνας και το άλλο στο κάτω και μιλάμε, είχαν πάθει σοκ. Και φυσικά έτσι μάθαν και τα κορίτσια να τις αγοράζουν. Δηλαδή νομίζω ότι καμία δεν παίρνει πλέον μία ματιών. Πάντα τις παίρνουν σετάκια. Ο συνδυασμός είναι η απόλυτη απογείωση. Έρχεται η μυρτιά που τη δίνω πάντα, πάντα, πάντα σε βλεφαρόπτωση, σε καθοδικά ματάκια, σε γυρασμένα ματάκια έτσι πριν την ώρα του, σε φωτογυρασμένα ματάκια, σε κουρασμένα ματάκια και βλέπουν αυτήν την άνοδο και αυτή την ωραία ελαστικότητα που θέλουν. Βλέπουν ότι αρχίζει εδώ και αποκτά το ματάκι επιφάνεια να βάψουμε και να βάλουμε eyeliner. Και μετά μου έλεγαν, ναι, αλλά δεν φωτίζει η περιοχή. Δεν φωτίζει η περιοχή. Και λέω, την έχει βολευτεί τόσο πολύ τη μυρτιά. Πώς
να πούμε ότι μπορούν να φορέσουν και την πέρλα, αλλά όχι δύο κρέμες μαζί στα ίδια σημεία. Αυτό ιδανικά ακριβώς. Λοιπόν η πέρλα χρησιμοποιείται σε αυτήν εδώ την περιοχή που θέλω φως, που θέλω βελτίωση μικροκυκλοφορίας. Την έβαλα πάλι εχθές, προχθές, δεν θυμάμαι, και έρχεται και κάνει το δέρμα σαν να έχεις ανάψει φως, σαν να έχεις ανάψει... Δεν υπάρχει και έχεις και τη μυρτιά που σου σηκώνει το μάτι... Πάνω στο φρύδι, δεν υπάρχει. Έτσι ακριβώς. Ορίστε, κορίτσια μου, Ιρέα μου και Ιρέα μου αγαπημένη και έρχεται και συναντιόμαστε από κοντά. Λέει, κορίτσια μου, η κρέμα ματιών σας είναι φοβερή. Η αδερφή μου είναι αισθητικός και μόλις είδε τα μάτια μου, μου είπε πρώτη φορά μπορώ και βάφω τα μάτια σου τόσο καλά. Δεν σας λέω τίποτα ψέμα, είναι όλα του κόσμου. Πραγματικά. Να κάνεις live με προϊόντα Λαντιόπης και Αουρόρα για να τα βάζουμε σωστά εμείς που έχουμε και τις δύο σειρές. Μάλιστα, Αμαλία μου, ό,τι πείτε, ό,τι θέλετε, εγώ κοντά σας πάντα το ξέρετε. Πέρλα και μυτιά ψηφίζει και η Βάσο, είσαι από αυτές και εσύ τις πολυρές. Θέλετε, να πούμε, είναι ιδανική για βάση make-up, δηλαδή κάνει μια τέλεια ενυδάτωση από κάτω, δίνει μια πολύ ωραία λάμψη και είναι ιδανική για να κάνεις μετά από πάνω το make-up σου. Η Βάσο είναι λάτρης της πέρλας προσώπου, έχω να δηλώσω. Είναι και μια πολύ έτσι, πώς να το πω, ταλαιπωρημένη επιδερμίδα θα το πω. Ναι. Την έχει βολέψει πάρα πολύ και χαιρόμαστε. Γελάω με την κυρία Σαραντάκο από κάπου. Γιώτα δίνει πόνο. Γιώτα, σε αναφέραμε πριν που ήσουν... Πού ήσουν η αιτία να βγει και σώμα που έλεγες για το καθαρίσματο. Να ξέρεις. Και νομίζω ότι όλος ο κόσμος είναι πηγή έμπνευσης, γιατί βλέπεις με το προσωπικό θέμα που έχει ο καθένας, γολούθα, δουλειά, ρουτίνα, πες το καθημερινότητα όπως θέλεις, σας έχουν βάλει μέσα στα σπίτια τους και έρχονται κάθε live και σας δίνουν τόση αγάπη. Είναι τόσο πιστοί και πιστές τα προϊόντα σας και νομίζω ότι άξιζε κι εσείς να τους ανταμείψετε με αυτό που κάνατε σήμερα. Να το ξαναπούμε λοιπόν για όσους ήρθανε τώρα στην παρέα μας, κυρία Γιώτα μας και λοιπή. Τι κάνατε σήμερα λοιπόν στο site, χωρίς κωδικό, χωρίς τίποτα. Έτσι. Με έκπτωση μείον 30% στον ωρό, το Timeless. Για να μπορέσουν να το δοκιμάσουν όλοι, γιατί τώρα είναι ιδανική περίοδος για να το πάρουν όλοι, ο καθένας για την ανάγκη που έχει. Τέλεια. Και πάντα δωρεάν μεταφορικά και όλα τα προϊόντα μεμονωμένα με έκπτωση και τα παιδάκια σας τα υπέροχα που υπεραγαπάμε, ειδικά όταν θέλουμε να κάνουμε έτσι έξυπνες αγορές. Παίρνεις ένα σετάκι, κρατάς εσύ αυτό που δεν έχεις, δίνεις το δώρο σου σε αυτό που εσύ το έχεις διπλό και μια χαρά έχεις και εσύ και κάνεις και το δώρο σου και είναι και σε ένα κουτί που είναι τόσο όμορφο. Δεν το έχω τώρα εδώ. Είναι τόσο ωραίο το κουτί σας. Είναι τόσο πολύ δηλαδή, πραγματικά. Αυτά. Πάλι χαλάκι θα δουλέψει. Α, δεν είχες ακούσει για την προσφορά, ρε. Ναι. Το ζητήσατε. Το ζητήσατε και έγινε μείον 30% μεμονωμένο. Όχι στην αρχική με δώρο το όπλο πολυβόλο. Το θέλατε, το είπατε, το είπαμε και έγινε. Αυτό. Για πόσο θα κρατήσουν οι προσφορές σας? Αυτό δεν το είπαμε. Πόσο? 2-24 ώρα. Σίγουρα. Να προλάβει και το YouTube. Για σένα το λέμε, γιατί πάντα το λες. Να προλάβει και ο χονδρική. Να προλάβουν όλοι. Εντάξει. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Εμένα μ' άρεσε πάντως το έκτακτο. Τέτοια έκτακτα να μας τα κάνετε συχνά. Αλήθεια. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Τέλεια. Και εμάς. Ευχαριστούμε πολύ που μας δέχτηκες στην παρέα σου. Δεν κατάλαβες. Εγώ είπα του Στέφανου, πάρε με σπίτι να πάρουμε το αυτοκίνητο. Εγώ κάνω και live από τα μάξι. Εγώ λέω αυτό δεν το κάνω. Μόλις μου είπατε τι σκέφτεστε με το Timeless Miracle, του λέω τι ώρα θα πάμε στο σπίτι. Και μου λέει τι έπαθες. πρέπει να πάμε σπίτι. Ή πρέπει να μπω στο μάξι. Δεν με νοιάζει, του λέω. Ή σπίτι ή στα μάξι. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην βγούμε να δώσουμε αυτή την προσφορά. Ο κόσμος ξέρουμε πόσο αγαπάει τη Λαντιόπης και ξέρουμε και πόσο πολύ θέλανε να αποκτήσουν και το καινούριο πολυεργαλείο δυναμίτη που έχετε και βγάλει. Και πάντα ακούμε, και πάντα κάνουμε ό,τι μπορούμε από αυτά που ακούμε, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που ζητάτε, παλεύουμε συνέχεια και με τα προϊόντα και με αυτά, οπότε ό,τι μπορούμε το υλοποιούμε.
Τέλεια. Μία ερώτηση πριν κλείσουμε να κάνω ή θα με μπλοκάρετε? Έχουμε τίποτα καινούριο, ετοιμάζετε κάτι εκεί? Κάτι θα δούμε, τι θα... Δεν ξέρουμε τι να αποφασίσουμε. Κοίτα. Τα λάβαμε έτσι υπόψη μας αυτά τα καλοκαιρινά τα μηνύματα που ερχόντουσαν έτσι και δεν σας αφήσανε ίσως. Έτσι, τα είδαμε λίγο, τα συζητήσαμε. Ναι, τώρα μετά τις διακοπές πρέπει να καθίσουμε εδώ με την αγαπητή Μαρία και να διαλέξουμε τι απόλυμα κάνουμε. Εγώ τίποτα. Τα περιστέρια μου φέρνουν τις πληροφορίες εδώ ο κόσμος και απλά πρέπει να τις μεταφέρω, έτσι, καταλαβαίνετε. Είστε η ελπίδα μας, είστε... Αυτό. Εντάξει, όλα κάποια πράγματα θα κάνουμε καινούργια, πολύ έτσι σύντομα. Έτσι κάτι αλλαγές και τα λοιπά. Όμορφα πραγματάκια, έτσι, αλλά έτσι για κάτι πολύ δυναμικό θα δούμε τι θα αποφασίσουμε. Το δυναμικό θέλει και χρόνο. Θέλει χρόνο. Μα ξέρετε, το δυναμικό θέλει και χρόνο. Δεν βάζουμε έτσι γρήγορα προϊόντα. Οπότε το δυναμικό θέλει και χρόνο και σκέψη και δοκιμές. Προς το παρόν, ακόμη δεν το έχουν πάρει όλοι για να το δοκιμάσουν. Μπορούν να το πάρουν να το δοκιμάσουν. Το έχουμε σε πολύ καλή τιμή πλέον σήμερα. Οπότε ας ξεκινήσουμε με αυτό το οποίο κάναμε πάρα πολύ καιρό και τεράστια προσπάθεια να το βγάλουμε. Και σιγά σιγά θα σκεφτούμε τις επόμενες κινήσεις. Εντάξει. Σας αγαπάμε, σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη σας όλους και σένα ειδικά, το ξέρεις. Καλά, εντάξει. Αυτό αμοιβαίο, νομίζω το καταλάβατε από την πρώτη συνάντηση πώς υπάρχει. Αμοιβαία αγάπη. Καλά, περιμένετε να πιω και να βγαίνω στα live. Τι με έχεις κάνει? Το διάβασα, αλλά είπα να μην το διαβάσω δυνατά. Κοίταξε, η αλήθεια σου, όταν θα κάνετε τη συζήτηση αυτή που θέλει η Αγγελική και θέλω και εγώ και θέλει και ο κόσμος, πάρα πολύ θα μας βόλευε να έρθετε βραδάκι και η Αγγελική να έχει φροντίσει να σου έχει δώσει κανένα κρασάκι πρώτα. Σας αγαπάμε πάρα πολύ. Για πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εσένα και τον κόσμο. Ευχαριστούμε πολύ. Φιλιά πολλά. Γεια σας. Φιλάκια, φιλάκια, φιλάκια. Τα λέμε το βράδυ εμείς, δεν ξεχνιόμαστε.